Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε την μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Είδαμε να μας διηγείται την τελευταία εμφάνιση του Κυρίου παρά την λίμνη της Τιβεριάδος, τελευταία διήγηση, τουλάχιστον ως προς το Ευαγγέλιό του. Και εφόσον διερχόμεθα πασχαλινήν περίοδον και ο διηγούμενος είναι ο σήμερον εορταζόμενος Ευαγγελιστής Ιωάννης, επιτρέψατε να συνεχίσουμε την διήγηση αυτήν, την οποία ήδη έχουμε αρχίσει. Είδαμε τον Απόστολο Πέτρο να προτείνει σε 6 μαθητάς που ευρίσκονται μαζί του στην Γαλιλαία παρά την λίμνη της Τιβεριάδος να πάνε για ψάρεμα. Απεδέχθησαν όλοι. Ανάμεσά τους και ο Θωμάς και τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο και συγγραφεύς του ομονίμου βιβλίου του Ευαγγελίου και εκείνος ο οποίος διηγείται τώρα αυτήν την όλη εμφάνιση του Κυρίου ως αυτόπτης βέβαια μάρτης. Ανέβηκαν στο πλοιάριο, αλλά όλη τη νύχτα δεν έπιασαν ψάρια. Το πρωί, πριν ο ήλιος ανατείλει, κάποιος ξένος στέκεται στην παραλία και τους ζητά πρωινό προσφάγιον. Έχετε τι, λέγει, έχετε τι προσφάγιον? Και το προσφάγιον είναι αυτό που συνοδεύει το ψωμί, το τυρί, οι ελιές, εμπροκειμένο ένα κομμάτι ψημένο ψάρι. Αφού είσαστε ψαράδες, τι άλλο μπορεί να βρίσκεται μέσα στο πλοίο σας παρά ένα κομμάτι ψημένο ψάρι? Και εκείνοι είπαν εκείνο το «ου» μονολεκτικά, αλλά δεν ανεγνώρισαν τον Κύριον. Ήταν εξάλλου ικανά πρωί, ακόμη ο ήλιος δεν είχε ανατείλει, και δεν τον ανεγνώρισαν ότι είναι ο Κύριος Ιησούς. Ωστόσο τους προτρέπει να ρίξουν δεξιά του πλοίου το δίκτυ τους και ότι εκεί θα βρουν ψάρια. Και πράγματι έριξαν το δίκτυ και έπιασαν τόσα πολλά ψάρια όπως αυτός ο ξένος υποτίθεται έμπειρος ψαράς ότι είναι, ότι θα βρουν ψάρια, και βρήκαν τόσα πολλά ώστε να μην μπορούν να ελκύσουν το δίκτυο εις το πλοίο, να το τραβήξουν δεν μπορούσαν. Και τότε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στον Πέτρο ιδιαιτέρως: «Ο Κύριος εστί». Είναι ο Κύριος αυτός ο ξένος εκεί εις τον Αιγιαλόν. Ο Κύριος είναι. Αλλά ας αφήσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να μας τα διηγηθεί κατά έναν πολύ ωραίο τρόπο. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστίν. Σίμωνον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Έπεσε στη θάλασσα να προλάβει να δει, να συναντήσει τον Κύριο. Πώς τον ανεγνώρισε όμως τον Κύριο ο Ιωάννης, ο οποίος, αν το θέλετε, και εκείνη την ώρα ενεφανίστη, παρόλο ήταν η απόσταση κάπου 100-105 μέτρα, 200 πήγες, 105 μέτρα, ο ήλιος δεν είχε βγει, ήταν πρωί, ήταν το λυκόφως, συγγνώμη, το λυκαυγές, αλλά δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει πρόσωπο. Πώς λοιπόν ο Ιωάννης ανεγνώρισε τον Ιησούν? Και μάλιστα, αν θέλετε, αυτό το ενετέρα μορφή, όπως ήδη σημειούται και δια τους δύο προσεμαούς που συναπορεύεται μαζί τους, πλάι τους ήταν, δεν τον ανεγνώρισαν,
Και ακόμη το ίδιο περιστατικό στην ιδίαν εμφάνιση, όταν θα βγουν έξω στην ξηρά και θα καθίσουν να φάνε και πάλι δεν τον εγνώρισαν. Λέγει Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα φτάσουμε εκεί, όχι σήμερα, θα το δούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να τον ερωτήσουν, εσύ ποιος είσαι, εσύ τι είσαι, αλλά δεν τολμούσαν να τον ερωτήσουν, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν, γνωρίζοντας ότι είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα, πως ο Ιωάννης τον ανεγνώρισε τον Ιησούν εις τον Αιγιαλόν. Προσέξατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλους μας, ή δύναται να συμβαίνει σε όλους μας. Προσέξατε το. Ο Ιωάννης, όπως σημειώνει ο ίδιος το Ευαγγέλιο του, το ακούσατε, σας διάβασα το σχετικό χωρίο, ήταν ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Αλλού θα μας πει, ή το εκείνος που ανέπεσε εις το στήθος του Ιησού και τον ερώτησε, Κύριε τι θες την οπαραδιδούσε, βάζοντας αυτήν την μεγάλη περίφραση μόνο και μόνο για να δώσει την ταυτότητά του. Δεν λέει το όνομα Ιωάννης, αλλά λέγει, πιο πάνω μας το είπε, τα παιδιά του Ζεβεδαίου είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Εδώ όμως βάζει αυτές τις περιφράσεις, όν τον οποίον ο Ιησούς ηγάπα. Αναγνωρίζει ο Ιωάννης, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ως διορατικότερος, περιουσία, δοτική το περιουσία, καθαρότητος. Ένεκα της περιουσίας της καθαρότητος που είχε, γιατί είχε αγάπη. Εκείνος ο οποίος έχει αγάπη αληθινή, πνευματική, είναι καθαρή η καρδιά του. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ένα θαυμάσιο λόγο του. Και τι εστί, λέει, τι εστί καθαρό της καρδίας, τι είναι η καθαρότητα της καρδιάς, τι άλλο είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννη, ο Άγιος Ισάκ, ότι είναι η καθαρότητα της καρδιάς που αγαπά, που αγαπά. Η αγάπη, η πνευματική αγάπη, καθαρίζει την καρδιά. Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει στην καρδιά μέσα μίσος και συνεπώς σκότος. Και η διάκριση, διάκριση θα πει ξεχώρισμα, διακρίνω, ξεχωρίζω, και η διάκριση είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν πρόκειται περί φυσικής διακρίσεως. Η φυσική διάκριση είναι στην καθημερινότητά μας, το να διακρίνω αν έχει αλάτι το φαγητό, λίγο ή πολύ, αν έχει αρκετή ή όχι ζάχαρη το γλυκό που έβαλα, αν δω ένα πρόσωπο να το διακρίνω γιατί το γνωρίζω. Αυτή είναι η φυσική διάκριση. Αλλά εδώ έχουμε την πνευματική διάκριση, δηλαδή διάκριση, ξεχώρισμα επί πνευματικών πραγμάτων. Ο Κύριος ουσιαστικά εκινήθη ελευθέρα μορφή, όπως σας είπα, και θα φανεί παρακάτω, θα το πούμε άλλη φορά, όμως σας εξηγώ, ενετέρα μορφή. Τι ήταν λοιπόν που έκανε τον Ιωάννη να αναγνωρίσει? Εδώ τώρα προσέξτε, η ενέργεια των γεγονότων κάνει τον έχοντα τούτο το χάρισμα να διακρίνει. Η ενέργεια των γεγονότων, δηλαδή συγκεκριμένα, καταρχάς το κατάλληλο της ώρας για ψάρεμα. Πρωί να ρίξουν τα δίχτυα. Ποιος ψαράς πηγαίνει το πρωί να ρίξει τα δίχτυα? Από βραδύς τα ρίχνουν τα δίχτυα. Δεύτερον, η πλεισμονή της αλιείας. Τρίτον, ο συγκεκριμένος τόπος. Ρίψατε, λέει, στα δεξιά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια. Και το σπουδαίο, η σύνδεση η σύνδεση του γεγονότος με την πρώτη εκείνη αλιεία που μας περιγράφει ο Λουκάς, και έχουμε τα ίδια περιστατικά. Πάλι όλη νύχτα δεν έπιασαν ψάρια. Ακόμη δεν ήσαν μαθητεία του Χριστού. Κρατάει όμως τη μνήμη του ο Ιωάννης. Βγήκαν
δεν είχαν πιάσει τίποτα όλη νύχτα. Πηγαίνετε, λέγει, μετά το κήρυγμά του ο Χριστός, ήταν ήδη στην παραλία το καΐκι, πηγαίνετε, λέει, ρίξτε εκεί εις βάθος και θα πιάσετε ψάρια. Δεν είναι κάπου μεσημέρι. Όλα αυτά τα ταιριάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και του δίνει τη διάκριση. Το καταλάβατε τι είπα? Τα ταιριάζει όλα αυτά. Βλέπει την αλληλεία που είναι μπροστά τους και την τότε αλληλεία, τα ίδια χαρακτηριστικά, συνδυάζει τα πράγματα και διακρίνει ότι είναι ο Κύριος. Σας είπα να το προσέξετε αυτό, γιατί έχει πολύ σημασία για μας. Το ίδιο συμβαίνει με μας στην ερμηνεία των γραφών. Αν μπορούμε να διακρίνουμε τι λέγει η Γραφή και τα γεγονότα, τότε ανακαλύπτουμε τον Ιησού Χριστόν. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος, ενθυμίστε, καλεί τον Αθαναήλ και του λέει: «Ον έγραψε Μωυσής και οι προφήτες, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Παρότι υπήρχε ένα παλούκι, ένα σκάνδαλο, Ιησούν τον από Ναζαρέτ. Μπα! Το είχαν πει κάποτε λίγο αργότερα, το είχαν πει οι άρχοντες του συνεδρίου. Βγήκε από τη Ναζαρέτ ποτέ προφήτης? Και ύστερα, ο Μεσσίας δεν έρχεται από τη Ναζαρέτ. Παρότι υπήρξε αυτή η δυσκολιούλα, το είπε τώρα και ο Ναθαναήλ εις τον Φίλιππο. Εν τούτης επιμένει ο Φίλιππος. Και τι? Συνδυάζει την Γραφή με το πρόσωπο του Ιησού. Και όταν ο Ιησούς μετά θα πει: «Σε είδα όντα υπό την σικήν», δηλαδή τι έκανε εκεί ο Ναθαναήλ? Προσήφιε το. Τότε είπε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Τι έγινε εδώ? Συνδυασμός Γραφής και προσώπου ή προσώπων ή γεγονότων, ό,τι μπορεί να έχουμε. Έτσι λοιπόν ο πιστός, αγαπητοί μου, μην το ξεχνάμε, ότι όταν μελετάει τη Γραφή, πηγαίνει σε πολλά σημεία στη Γραφή και εκεί αρχίζει να ανακαλύπτει τον Ιησού Χριστόν. Είναι το κεντρικό πρόσωπο, δεν λέγω τίποτε άλλο. Εκεί είναι το κεντρικό πρόσωπο. Βέβαια και πολλά άλλα πράγματα θα ανακαλύψει, εκείνα που είναι κρυμμένα από τα μάτια των πολλών, που δεν μπορούν να διακρίνουν. Και μη λησμονούμε εκείνο το οποίο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι το Πνεύμα το Άγιον εστίν τοποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που κάνει άλλα μάτια, πνευματικά μάτια, και να μπορείς να διακρίνεις. Αλλά για να έχω το Πνεύμα το Άγιον, πρέπει να έχω, όσο ετούτο είναι δυνατόν, μια καθαρότητα καρδιάς. Και τότε το Πνεύμα το Άγιον προσγειούται εις την καρδία μου και τότε μου δίνει τα άλλα μάτια, τα εσωτερικά μάτια, τα μάτια της ψυχής, με τα οποία βεβαίως βλέπω, θα το πω άλλη μία φορά, εκείνα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Και αυτό γίνεται όχι εφάπαξ, αλλά διαρκώς μέσα στην ιστορία ή στους πιστούς που μπορεί να διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορούν να βλέπουν. Τους δίνει ο Θεός το χάρισμα της λεγόμενης πνευματικής διακρίσεως. Αλλά να προχωρήσουμε. Και γιατί ο Ιωάννης ανεκκίνωσε στον Πέτρο και όχι στους άλλους μαθητάς? Όλοι σαν επτά. Ύστερα από την διάκριση, ο Κύριος εστίν πήγε και του το είπε, ας το πω έτσι, στο αυτή. Ο Κύριος εστίν. Δεν το είπε στους άλλους μαθητάς. Άραγε γιατί? Διότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης συνεδέονται με τα φιλίας. Και είναι γνωστόν ότι μεταξύ των φίλων τα πράγματα είναι κοινά. Τα μυστικά, θα λέγαμε, είναι κοινά. Θυμηθείτε, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης άκουσαν από τις μυροφόρες γυναίκες ότι αναισθήθη, όλοι άκουσαν, αλλά μόνον ο Πέτρος και ο Ιωάννης εκινήθησαν να πάνε να δουν τι συμβαίνει στον τάφο. Πήγαμε, είπαν οι γυναίκες, και δεν βρήκαμε τον Ιησούν εκεί. Και τότε μόνον αυτοί οι δυο, ομού, λέει, τρέχοντες, ομού,
Βέβαια σαν νεότερος ο Ιωάννης έτρεξε πιο μπροστά. Σαν πιο ηλικιωμένος ο Πέτρος έφτασε κατοπινά. Ο Ιωάννης δεν τολμούσε να μπει μέσα. Οι νεαροί πάντοτε φοβόνται. Μην νομίσετε, ο κάποιος ηλικιωμένος είναι πιο άφοβος. Ιδίως πράγματα που συνδέονται με τον θάνατο, οι νεαροί φοβόνται φοβερά. Πείτε σε ένα νεαρό να πάει νύχτα σε νεκροταφείο, αν δεν πεθάνει από το φόβο του. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει εμπειρία δεν φοβάται. Οπότε περίμενα απ' έξω από τον τάφον των Πέτρων. Είδατε? Και λέει είδαν και επίστευσαν. Είδαν και επίστευσαν. Πού θα γεννήθηκε η πίστη? Από αυτό που είδαν. Τι είδαν? Ο τάφος ήταν κενός. Οι δυο ήσαν μαζί, γιατί ήσανε φίλοι, όπως σας εξήγησα. Αλλά και στην παρούσα περίπτωση, εδώ που τώρα διηγούμεθα, όταν ο Κύριος λέγει στον Πέτρο, και αυτό θα το δούμε προσεχώς, το πώς θα τελειώσει η ζωή του, του λέει, σηκώθηκε ο Κύριος και τον ακολούθησε ο Πέτρος. Ξοπίσω ο Ιωάννης. Ενώ σαν όλοι οι μαθητές, άλλοι πέντε είχαν μείνει, δεν σηκώθηκαν οι άλλοι. Και του λέει ο Κύριος μόνος του, πώς θα τελειώσει τη ζωή του ο Πέτρος? Θα τελειώσει μαρτυρικά. Από πίσω από τον Πέτρο είναι ο Ιωάννης. Δεν του έπεφτε λόγος, ούτε κανείς τον εκάλεσε. Στρέφεται όμως ο Απόστολος Πέτρος προς τον Κύριον και δείχνει τον Ιωάννη και του λέει, Κύριε, ούτως δε τι, αυτός πώς θα τελειώσει τη ζωή του? Είναι κάτι χαριτωμένα πράγματα. Μα χαριτωμένα. Γιατί, ρώτησε? Γιατί ήσανε φίλοι. Τον ενδιέφερε όχι μόνο για τον εαυτό του πώς θα τελειώσει τη ζωή του, αλλά και πώς θα τελειώσει ο φίλος του ο Ιωάννης. Και να φανταστείτε ότι ο Πέτρος ήταν ο πρεσβύτερος εκ των μαθητών και ο Ιωάννης ήταν ο νεότερος εκ των μαθητών. Μια περίεργη φιλία του μεγαλύτερου με τον μικρότερον, αλλά αγνή φιλία. Γιατί? Γιατί τα ελαττήρια, τα κίνητρα ήσαν πνευματικά. Ο Κύριος του κόβει την φόρα, επιτρέψατε μου τη λέξη. Εάν εγώ αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ. Αν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα αυτός να μην πεθάνει έως ότου ξανάρθω κατά τη δευτέρα μου παρουσία. Δηλαδή ένα σχήμα υπερβολής, θα μου πείτε. Εσένα τι σε νοιάζει, τι προσέ, τι σε νοιάζει? Τι ακολούθη μη, λέει στον Πέτρο. Αφορά ό,τι λέγω σε σένα, να μην ερωτάς για τον Ιωάννη. Αυτά που σας είπα τα περιστατικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος για να σας εξηγήσω το γιατί είπε το μυστικό του ο Ιωάννης. Ποιο μυστικό? Ότι ο Κύριος εστί, και πως τον διέκρινε? Όχι από την μορφή, από τις ενέργειές του. Αυτό που μπορούμε και εμείς και πρέπει και εμείς να διακρίνουμε με τον τρόπο αυτόν, ότι εδώ στις γραφές βρήκα τον αληθινό σωτήρα και λοιπά και λοιπά. Γιατί σαν φίλοι. Γι' αυτό το είπε μυστικά εις τον Πέτρον. Ο Πέτρος, σας είπα, παρά τη διαφορά ηλικίας που είχαν με τον Ιωάννη, είχαν πάρα πολύ αγάπη μεταξύ τους. Είναι η ωραία και ευλογημένη πνευματική φιλία. Λέγει η Γραφή, είναι στα σοφιολογικά βιβλία αυτό. Και όχι μια φορά γράφεται, πολλές φορές γράφεται. Ευτυχισμένος εκείνος που βρήκε φίλον, ο οποίος λέγει είναι τιμιότερος παντός άλλου αγαθού. Αλλά φίλον, όχι με την έννοια που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ζήχητρα, ζήφχη φίλος. Ξέρετε, θα πει ζήχητρα, δηλαδή το τσουκάλι βράζει. Άμα λοιπόν υπάρχει στο τσουκάλι φαΐ, γιατί να μην έχεις φίλους? Αν η τσέπη σου είναι γεμάτη, αν μπορείς να παραθέτεις τραπέζια και να παρέχεις ταξίδια και τα λοιπά, γιατί να μην έχεις φίλους? Όταν όμως πάψει να υπάρχει η χύτρα, όλοι σε εγκαταλείπουν. Όχι λοιπόν ο φίλος της χύτρας, ο πνευματικός φίλος. Αυτός που βρήκε, λέγει, πνευματικών φίλων, αληθινή φιλία, βρήκε θησαυρών. Και όντως έτσι είναι.
Παρότι, πρέπει να σας το πω και αυτό, οι χαρακτήρες Πέτρου και Ιωάννου ήσαν τελείως διαφορετικοί. Μα τελείως διαφορετικοί. Και φαίνονται καθ' όλο το μήκος του Ευαγγελίου, αλλά και σε αυτό το περιστατικό. Ο Πέτρος τώρα θα πηδήξει στη θάλασσα, αλλά δεν πηδάει ο Ιωάννης. Δεν πηδάει ο Ιωάννης στη θάλασσα. Και ούτω καθεξής. Ο ορμητικός εκείνος άνθρωπος. Ο ορμητικός. Ποιος? Ο Πέτρος. Ο άλλος. Ο άλλος είναι ο συναισθηματικός τύπος. Εντελώς διαφορετικοί τύποι. Ο ορμητικός, ξέρετε, είναι ο βουλητικός άνθρωπος. Και έχουμε δει βουλητικούς ανθρώπους που ορμούν. Εκείνος όμως που είναι συναισθηματικός μένει πάντοτε μαζεμένος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζει, ως έγνωσαν αυτόν πάλιν τα ιδιώματα των οικείων επιδεικνύνται τρόπον οι μαθητές Πέτρος και Ιωάννης. Όπως τον επέγνωσαν, τον γνώρισαν πάλιν τα δικά τους τα ιδιώματα, ορμητικός ο ένας, συναισθηματικός ο άλλος, δείχνουν οι μαθητές από τους τρόπους των. Και συμπληρώνει ο Ζυγαρδινός και λέγει, διορατικότερος μεν ο Ιωάννης, περί ουσία καθαρότητος, ήδη σας το είπα, θερμότερος δε Πέτρος, σφοδρότητη φίλτρου. Ο ένας καθαρή καρδιά διακρίνει, ο άλλος έχει μια θερμότητα, ένακα σφοδρού φίλτρου, πολλής αγάπης. Και θα επαναλάβει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο ο μεν Ιωάννης πρώτος επέγνω τον Ιησούν. Γι' αυτό ο Ιωάννης πρώτος εγνώρισε τον Ιησούν. Ο δε Πέτρος πρώτος ήλθε προς αυτόν. Αλλά ο Πέτρος ήλθε πρώτος τον Ιησούν μπροστά. Όταν ο Πέτρος, αγαπητοί μου, άκουσε ότι ο Κύριος ήτο τον επενδύτην, λέει, διεζώσατο, είναι γαργυμνός, και έβαλανε αυτόν στην θάλασσα. Και εδώ μια ωραία σκηνή σεμνότητος και εδούς ντροπής. Τι σημαίνει ότι ο Πέτρος ήταν γυμνός? Την γύμνωση που έχουν συνήθως οι ψαράδες, και όχι βέβαια ολόγυμνος. Ανεβάζουν το παντελόνι τους επάνω οι ψαράδες, όχι ολόγυμνος. Απλώς δεν είχε βαρύνηματισμόν. Δεν φορούσε ημάτιον, δεν φορούσε χιτώνα κτλ. Για να διευκολυνθεί στη δουλειά του, στο ψάρεμα. Όχι λοιπόν ολότελα, αλλά απλώς ατέλος ντυμένος. Γιατί ήταν σεμνός ο Πέτρος. Τι ήταν ο επενδύτης, που όταν άκουσε ότι ο Κύριος εστίν εφόρεσε τον επενδύτη, ένα είδος μπουρνούζι, αν μου επιτραπεί να το πω. Δηλαδή, όπως λέγει ο Ζυγαρδινός, χιτώνιον τη φασίν αχυρίδωτον, αχυρίδωτον, χωρίς χειρίδες, χωρίς μανίκια, άχρη γονάτων περιστέλων, και ήτανε όχι πολύ μακριά έως τα γόνατα. Σύνηθες δε τούτο της θαλατεύουσης, συνηθισμένο ας πούμε ρούχο που φορούσαν εκείνοι που ταξίδευαν. Ευκινησία άμα και ευσχημοσύνην αυτής παρά το ύδατη περιποιούμενον, έδινε και ευσχημοσύνην. Όχι να είναι κανείς άσεμνος με τη γυμνότητά του, αλλά και ευκινησία ταυτοχρόνως. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οράς και την εδώ και των πόθων. Διατηρούσε ο Πέτρος και την τροπή, τη σεμνότητα, αλλά και των πόθων, να προσεγγίσει γρήγορα γρήγορα τον Κύριο. Είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα σεμνότητος. Και τίθεται το ερώτημα, όταν προσευχόμεθα εμείς στο σπίτι μας, τι είδους ντύσιμο διαθέτουμε? Όχι παρακαλώ με τα ισορούχά μας όταν κάνουμε προσευχή. Όχι παρακαλώ με τα ισορούχά μας. Μπορούμε να βάλουμε ένα ελαφρύ ένδυμα, αλλά ποτέ με τα ισορούχά μας στημένη μπροστά στις εικόνες για να κάνουμε προσευχή. Ας το προσέξουμε αυτό. Το ίδιο πράγμα και όταν εισερχόμεθα εις τον ναόν. Χρειάζεται να έχουμε σεμνότητα. Ο Κύριος μας βλέπει. Όχι βεβαίως ότι μας αγνοεί. Δεν ξέρει το σώμα μας ο Κύριος. Εκείνος μας έπλασε, δεν ξέρει πως είμαστε. Εκείνος με βλέπει πολύ καλύτερα από ότι εγώ μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κύριος τη βλέπει αν διαθέτω σεμνότητα. Και είναι γνωστό ότι η ντροπή και η σεμνότητα είναι αισθήματα διαχρονικά.
για κάθε εποχή. Δεν περνάει, δεν ξεφτάει η μόδα. Άλλο τώρα αν τα πράγματα είναι διαφορετικά στην εποχή μας, ξεφτισμένα πια όλα, και τότε έχουμε βεβαίως φαινόμενα εκφυλιστικά, εκφυλιστικά αιωνίων πραγμάτων. Και θα λέγαμε ουέ την εποχή εκείνη. Αλίμονο σε αυτήν την εποχή. Ουέ λοιπόν και στην εποχή μας. Σχολιάζει ο Ζυγαβηνός. Το μενούν διαζώσαστε την εδώ επεδείξατο. Το να διαζωστεί έδειξε, λέει, την ντροπή. Το δε ρίψε εαυτόν εις την θάλασσα, τον πόθον ενέφυνε. Με το να ρίξετε τον εαυτό του στη θάλασσα, έδειξε τον πόθο του. Και το σπουδαίον, ότι αντελήφθη ότι ο Κύριος ήτο. Δεν τον ενδιέφερε πλέον τίποτε, ούτε τα ψάρια, ούτε το καΐκι, ούτε τίποτε. Είναι ο Κύριος, αυτό τον ενδιέφερε. Ως ουν ετέρω, συγγνώμη, ως ουν επέγνω αυτόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντα έριψε και τους ηχθείς και τα δίκτυα, και έβαλενε αυτόν εις την θάλασσα. Πήδησε εις τη θάλασσα. Η απόσταση, όπως ήδη σας είπα, από την Ξηρά ήταν 200 πύχες εβραϊκές, 52,5 εκατοστά του γαλλικού μέτρου είναι ο εβραϊκός πύχης, συνεπώς ήταν 105 μέτρα. Ίσως εκεί η θάλασσα να είναι το αβαθής. Και το πιθανόν είναι ότι ο Πέτρος περπάτησε εις τον βυθόν. Δεν κολύμπησε, γιατί θα τον εμπόδιζε ο επενδύτης να κολυμπήσει. Έτσι πιθανώς περπάτησε, αλλά δεν βγαίνει όμως γυμνός. Ο Πέτρος δεν μπορούσε περισσότερο να περιμένει. Το πλοίο θα αργούσε να φτάσει στην Ξηρά. Έτσι μιλάει η αγάπη συνήθως. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας του Πέτρου, αγαπητοί μου. Πολλές φορές όμως η αγάπη εμφανίζεται χωρίς την αρετή της διακρίσεως. Όμως, χωρίς την αρετή της διακρίσεως, όμως, και την τελευταία νύχτα μίλησε ο Πέτρος στον Ιησού ότι ήταν έτοιμος μαζί του να πεθάνει. Ήταν έτοιμος για όλα. Είχε όμως μία αγάπη χωρίς διάκριση, μία αγάπη χωρίς αυτογνωσία. Και ο Κύριος του είπε, τι, απόψε θα με προδώσεις, θα με αρνηθείς. Δηλαδή το ρυψοκίνδυνο είναι στην αγάπη, όταν στερείται αυτή, στερείται διακρίσεως. Άρα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε τη διήγηση αυτή, πρώτο ο Θεός, με την πρώτη ευκαιρία. Πιθανώς, αν θέλει ο Θεός, την Κυριακή των Μυροφόρων.